Τώρα τελευταία έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σχέση που αναπτύσσει το κράτος με το ίδιο το κράτος. Το δημόσιο με το ίδιο το δημόσιο. Οι ελεγκτές του δημοσίου με τους ίδιους τους τους εαυτούς. Μαγεία, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Η χώρα είναι μαγική, κυρίες και κύριοι. Ένας διευθυντής πολεοδομίας στη Μύκονο έκανε μια βίλα με 100.000 παραβάσεις. Αλλά δέχτηκε τον σκληρό έλεγχο της υπηρεσίας του. Από ποιον? Άλλη μια εξωφρενική περίπτωση αποκαλύπτει το πρώτο θέμα για την πολεοδομία της Μυκόνου. Εκεί λοιπόν ο διευθυντής της, μετά από καταγγελία για οικοδομικές παραβάσεις στη βίλα που ο ίδιος έχτιζε, έκανε ο ίδιος τον έλεγχο και φυσικά έβγαλε τον εαυτό του πεντακάθαρο. Ποιο ίδιος και έλεγξε αυστηρά τον εαυτό του. Καλύτερα τον ίδιο μπορούσε να πάει ο ίδιος ο διευθυντής, πήγε να δει τη βρωμιά. Σαν χαρακτήρι, ρε φίλε. Έστειλαν τον ίδιο τον διευθυντή στο διευθυντή της πολεοδομίας για να ελέγξει τον διευθυντή. Και αναγκάστηκε να λαδώσει βέβαια τον εαυτό του προκειμένου να βρει μια άκρη, αλλά εντάξει. Προσπάθησε βέβαια να τον καλοπιάσει, πιες ένα ούζο, του πες στην αρχή κάτσε να συζητήσουμε. Χτύπησε ο ίδιος. Ο ίδιος χτύπησε το κουδούνι. Έτρεξε μέσα. Γεια σας. Τον ιδιοκτήτη του σπιτιού θα ήθελα. Έτρεξε μέσα γρήγορα. Ναι, γεια σας, ο ίδιος. Σαν να έτρεξε απ' έξω. Ο διευθυντής πολεοδομίας με την παραβάση να φύγει. Μισό λεπτό να φύγει η γυναίκα μου. Όχι, κύριε διευθυντή, να σας εξηγήσω, είπε. Ξαναβγείτε, μα εξηγήσει, βρε αλήτη. Εδώ θα πληρώσει. Καμπήκε μέσα. Να τα βρούμε με κάποιο τρόπο. Εμείς δεν τρώμε παπά, κύριε Τούπε. Μαγικές στιγμές. Και όπως υπήρξε ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε, έχουμε το εξής φοβερό. Ο διοικητής του ΙΚΑ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο Σπυρόπουλος, είναι και ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ. Ναι, το έχει. Είναι. Έχει και μια παύλα ανάμεσα. Μέσα σε όλα αυτά τα ανσυμβίβαστα που κατά καιρούς έχουν βρει αυτοί οι τύποι εκεί μέσα στη Βουλή και έχουν εφαρμόσει όλα αυτά τα ωραία ανσυμβίβαστα, εδώ δεν βρίσκουν κανένα ανσυμβίβαστο. Ο διοικητής του ΙΚΑ είναι ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι. Δεν φαντάζομαι να περνάει από το μυαλό σου ότι τα μέλη του ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο ΙΚΑ εξαιτίας αυτής της σύμπτωσης. Τη σύμπτωση! Θα σα μαλώνω αν το σκέφτεστε. Θα μα μη ειλικτό. Μα πρόκειται περί σύμπτωση, Γιάννη! Έφυγαν πεντακαθαρίδι. Κλήρωση κάναν και έπεσε το όνομά του να είναι ο διευθυντής. Όχι, ήταν ο κατάλληλος, είχε τα αυτά γι' αυτό. Και ακούστε τι γίνεται τώρα. Ακούστε τι γίνεται. Είναι η ίδια περίπτωση με την προηγούμενη. Το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο είναι διευθυντής ο Σπυρόπουλος, έχει χρέη προς το ΙΚΑ, στο οποίο είναι διοικητής ο Σπυρόπουλος. Πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Έχετε αν πληρώσει 6 μήνες τις ασφαλιστικές φορές στο ΙΚΑ. Φυσικά. Από το ΠΑΣΟΚ. Όταν πληρώνουμε μισθούς, από πού θα τα βρούμε τα λεφτά από το Θεό. Και πρέπει να συλληφθείτε δηλαδή εσείς. Κανονικά πρέπει. Όχι, αυτός του. Οι διαδικασίες που έχουν κινήσει απέναντι στο ΙΚΑ έχουν κινηθεί. Για να συλληφθείτε. Του ΙΚΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αμήλικτη. Εντάξει. Λάστιχο το μέλλον. Εγώ παραδέχομαι. Εγώ είμαι μαζί σας. Όχι, εγώ είμαι μαζί σας, αλήθεια. Έτσι να βγαίνετε, να μας κοροϊδεύετε στα μούτρα. Το αξίζουμε. Το αξίζουμε. 240.000 άνθρωποι πήγαν και σας ψήφισαν και έδωσαν 2 ευρώ. Σας. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα το χάσω το στοίχημα και στις εκλογές πάλι εσάς και τους άλλους θα ψηφίσουν. Το αξίζουμε. Να βγαίνετε ξεδιάντροπα στην τηλεόραση, να λέτε ο ίδιος άνθρωπος που είναι ο διοικητής του ΙΚΑ και ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ χρωστάει στο ΙΚΑ και ρωτάει ο δημοσιογράφος εύλογα. Οπότε πρέπει να συλληφθείτε και κάνω. Ακούει κάτι τρελό. Τι είναι αυτά τα παράλογα. Αγανάκτηση. Οπότε κυρίες και κύριοι, από τη στιγμή που δεν θα συλληφθεί το ΠΑΣΟΚ για τα χρέη που έχει προς το ΙΚΑ, η επόμενη ανόητη βέβαια αλλά εύλογη ερώτηση είναι γιατί να συλληφθεί ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης ή επιχειρηματίας που έχει χρέη προς το ΙΚΑ. Γιατί. Αλλά τέλος πάντων έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση που έχει αναπτύξει το κράτος με το κράτος, το δημόσιο με το δημόσιο, και από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι κάπως έτσι. Το ανελαίητο κυνήγι της φοροδιαφυγής συνεχίζεται. Ο πέλεκης του δημοσίου θα πέσει βαρύς επάνω στα κεφάλια ακόμα και των δημοσίων υπηρεσιών που χρωστάνε στο δημόσιο. Υποθετικό παράδειγμα. Χρωστάει το ΙΚΑ ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στο ΙΚΑ. Ο διοικητής του ΙΚΑ καταθέτει μήνυση στην αστυνομία εναντίον του εαυτού του για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και επιστρέφει στο γραφείο του, όπου βλέπει θυροκολλημένη τη μήνυση. Και έτσι ενημερώνεται ο διοικητής του ΙΚΑ ότι ή πληρώνει αυτά που χρωστάει στο
στο ΙΚΑ ή συλλαμβάνεται. Έτσι, ο διοικητής του ΙΚΑ ζητάει να συναντηθεί με τον διοικητή του ΙΚΑ, δηλαδή με τον εαυτό του, για να δει αν μπορεί να διακανονίσει τα οφειλόμενα. Ο διακανονισμός απορρίπτεται γιατί το ΙΚΑ χρειάζεται άμεσα τα χρήματα, οπότε ο διοικητής του ΙΚΑ ενημερώνει την αστυνομία να συλλάβει τον ίδιο του τον εαυτό για οφειλές προς το ΙΚΑ. Την ώρα της σύλληψης, ο διοικητής του ΙΚΑ μπορεί να φωνάζει και να οδύρεται προς τον εαυτό του για την αναλγησία που επέδειξε το ΙΚΑ, αλλά ο διοικητής του ΙΚΑ δεν πρέπει να συγκινηθεί από τις φωνές του εαυτού του και να οδηγηθεί πάρα αυτά στις φυλακές. Ταυτόχρονα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΚΑ, όπως κτίρια, γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μηχανήματα, θα κατασκευθούν από το ΙΚΑ και θα περάσουν στην ιδιοκτησία του ΙΚΑ και έτσι θα εξοφληθεί το χρέος του ΙΚΑ προς το ΙΚΑ. Ελληνικό δημόσιο. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αυτό το κάναμε για το μέλλον, γιατί είναι θέμα χρόνου το ΙΚΑ να χρωστάει στο ΙΚΑ, που αν την ψάξουμε λίγο, κάτι μου λέει ότι ήδη χρωστάει το ΙΚΑ στο ΙΚΑ. Το ΙΚΑ κλέβει το ΙΚΑ από μόνο του, δεν το ψάχνεις. Το ΙΚΑ κλέβει γενικότερα τον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.